Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον κατεξακολούθηση βιασμό ενός αγοριού, που τώρα είναι περίπου 12 ετών. Ωστόσο, οι πράξεις φέρεται να ασκούνταν στον ανήλικο από την ηλικία των 10 ετών. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 59χρονος, που πληροφορίες θέλουν να είχε συγγενική σχέση με το παιδάκι, προφυλακίστηκε με τις κατηγορίες του βιασμού και της αποπλάνησης κατά εξακολούθηση κατά του ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, και επιπλέον για οπλοκατοχή. Κατηγορίες είναι βιασμός κατά εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκων κατά εξακολούθηση ηλικίας κάτω των 12 ετών, παράνομη οπλοκατοχή. Διατάχθηκε προφυλάκηση. Ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Έχουμε εμπιστοσύνη στην πλευρά της δικαιοσύνης. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο 59χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία, με το συνήγορο του πάντως να διευκρινίζει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Περιμένουμε στο πρωτόδικο δικαστήριο τι θα γίνει. Αυτό που ξεκαθαρίζουμε είναι ότι είναι αποτρόπαια εγκλήματα, σίγουρα. Κατά τη δική μου γνώμη είναι ό,τι χειρότερο στον ποινικό κώδικα. Παρ' όλα αυτά, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχεται καμία κατηγορία. Με το άκουσμα της απόφασης για προφυλάκηση, συγγενής του 59χρονου κατέρευσε μέσα στα δικαστήρια και χρειάστηκε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν το 59χρονο επειδή κινούνταν ανάμεσα στην πόλη του Ηρακλείου και χωριώτες ενδοχώρας από όπου κατάγεται το παιδάκι, και η σύλληψή του με την ενεργοποίηση και του αυτοφόρου έγινε με βάση ευρήματα στο σπίτι που είχαν να κάνουν με την παράνομη κατοχή όπλου. Ο 59χρονος είχε οδηγηθεί το πρωί του Σαββάτου στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, όπου έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου φορώντας ελεξίσφαιρο γυλαίκο. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν πάντως για την ύπαρξη και άλλων πράξεων του κατηγορουμένου εις βάρος άλλων παιδιών, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε σύνδεση, όπως ανέφερε ο συνήγορός του. Αυτή τη στιγμή είναι κατά ανηλίκου. Γιατί ακούω κι εγώ, διαβάζω δεξιά και αριστερά, κατά ανηλίκων, ότι διάφορα παιδιά κτλ. Όχι, είναι κατά ανηλίκων ενός συγκεκριμένου. Η δικογραφία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ανήλικο παιδί.